Γιατί είχαμε ένα μνημόσυνο κατά θέματα των τεμπών και πολλές συγκινητικά μηνύματα, Αντώνη. Ακριβώς. Βαρύ, πολύ βαρύ το κλίμα στο μνημόσυνο που τελέστηκε. Παρουσία μάλιστα συγγενών θυμάτων αλλά και ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά, βρέθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Διαβάστηκαν και τα 57 ονόματα των θυμάτων. Μάλιστα, στον τόπο της τραγωδίας αναγέρθηκε και ένα εκκλησάκι, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να στηθεί και ένας μαρμάρινος σταυρός ύψους 6 μέτρων, στον οποίο πάνω θα αναγράφονται όλα τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν δυστυχώς στις ράγες. Στις 9 Απριλίου πρέπει να σας πω ότι συμπληρώνονται 40 ημέρες από την ημέρα της εθνικής τραγωδίας και γι' αυτό το λόγο θα τελεστεί επίσης τρισάγιο και μνημόσυνο στην περιοχή των Τεμπών. Αλλά και σήμερα έχουμε μνημόσυνο στην Καλαμαριά, στη Μητρόπολη Καλαμαριά, σε λίγες ώρες από τώρα και συγκεκριμένα στις 9.30 το πρωί για τον Νικήτα και την Κέλλη. Είναι το ζευγάρι, είναι τα παιδιά μόλις 23 ετών, τα οποία ήθελαν να κάνουν ουσιαστικά έκπληξη στους γονείς τους, παίρνοντας το τρένο, το μοιραίο τρένο από την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν ποτέ, δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ σπίτι τους. Λοιπόν, 57 συνάνθρωποι μας έφυγαν και 57 οικογένειες θρυνούν. Δεν υπάρχουν λόγια, ρε παιδιά. Είμαστε όλοι βαθιά τραυματισμένοι. Πάρα πολλά συλληπιτήρια. Και την ευχή για κουράγιο στους συγγενείς των θυμάτων. Δηλαδή, τώρα αυτοί οι γονείς μας λένε, Αντώνης, ότι τα παιδιά πήραν το τρένο να τους κάνουν έκπληξη. Και ξαφνικά μάθανε ότι τα παιδιά τους ήταν εκεί και τα έχασαν. Τι να λέμε τώρα. Πω, πω, πω. Τι να πούμε.